Ομόφωνη απόφαση απαγόρευσης της κυκλοφορίας στο πάρκο προσκόπων της Αλεξανδρούπολης προτείνει η Δημοτική Κοινότητα της πόλης προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Η απαγόρευση αφορά στην διέλευση και στάθμευση των οχημάτων πλην των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Το ζήτημα έφερε στην επιφάνεια ο σύμβουλος Παντελής Καλυμνιός, ο οποίος τόνισε πως ο χώρος για στάθμευση είναι σχετικά μικρός, όπως και ο διάδρομος διέλευσης αυτοκινήτων είναι στενός, με αποτέλεσμα να δημιουργείται θέμα ασφάλειας και αδυναμία πρόσβασης ασθενοφόρου ή πυροσβεστικού αυτοκινήτου σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη. Η πρόταση της Δημοτικής Κοινότητας θα συζητηθεί στο επερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα κληθεί να πάρει την τελική απόφαση. Η Δημοτική Κοινότητα, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, ότι πρέπει να διευκολύνει τη ζωή των δημοτών της Αλεξανδρούπολης και γνωρίζοντας τη μεγάλη κινητικότητα που έχει το πάρκο προσκόπων, αποφάσισε και εισηγήθηκε την απαγόρευση της κίνησης οχημάτων μέσα στο πάρκο προσκόπων, στο χώρο πάρκινγκ που βρίσκεται στο Κηποθέατρο. Διότι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, αλλά ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, υπάρχει μεγάλη κίνηση τόσο από μικρά παιδιά όσο και από κόσμο που αθλείται, από άτομα αμαία που γυμνάζονται στα όργανα που υπάρχουν εκεί. Και θεωρήσαμε σωστό να απαγορευτεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου τόσο η στάση όσο και η στάθμευση των οχημάτων μέσα στο πάρκο, πλην των ανθρώπων που είναι άτομα αμαία, φυσικά ασθενοφόρα και αυτοκίνητα της πυροσβεστικής. Παρόλο που ο συγκεκριμένος χώρος δεν επιτρέπεται για στάθμευση, είναι γεγονός οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι οδηγοί προκειμένου να μπορέσουν να βρουν το πολυπόθητο πάρκινγκ, ειδικότερα τώρα το καλοκαίρι με το απογευματινό κλείσιμο της παραλιακής οδού. Σύμφωνα με την πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης, πρέπει σταδιακά να ξεκινήσουν οι Αλεξανδρουπολίτες να αφήνουν το αυτοκίνητο στο σπίτι, ειδικά όταν πρόκειται για κοντινές αποστάσεις. Στον αντίποδα όλων αυτών αναμένεται και η κατασκευή του δημοτικού πάρκινγκ δίπλα από το γήπεδο Φώτης Κοσμάς. Στο σχεδιασμό του Δήμου, τόσο στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη όσο και στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, προβλέπεται να γίνει μεγάλος χώρος στάθμευσης στο πλάι του γηπέδου Φώτης Κοσμάς. Είναι ένας αρκετά μεγάλος χώρος και καλά είναι και κάποια στιγμή οι Αλεξανδρουπολίτες ζούμε σε μια πολύ όμορφη πόλη να μάθουμε και να περπατούμε. Δεν είναι ανάγκη για την παραμικρή μας μετακίνηση να χρειάζεται να μετακινηθούμε με αυτοκίνητο.